έλεγε, εν πάση περιπτώσει, έλεγαν οι πληροφορίες του Πενταγώνου στην Ελλάδα, ότι αν έμπαινε στην ελληνική φαλοκρηπίδα το Roots Race, λίγο πολύ η Ελλάδα θα προχωρούσε και θα το βύθιζε. Αυτή την ώρα είναι εκεί, δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Τι έχει αλλάξει και βλέπουμε τώρα να έχει αυτή την στάση η Αθήνα? Αν το ερώτημα το θέσω πιο απλά, είναι γιατί η Ελλάδα δεν βυθίζει το Roots Race. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Παίζεται ένα παιχνίδι που συνδυάζει, όπως το σκάκι, συνδυάζει διάφορες κινήσεις. Η Ελλάδα λέει ότι η περιοχή, με βάση το διεθνές δίκαιο, η τμήμα της περιοχής εντός της οποίας έχει δεσμεύσει η Τουρκία με ναύτεξ, ανήκει στην ελληνική φαλοκρηπίδα. Η παρανομία για να υπάρχει, λέει η Αθήνα, θα πρέπει το Roots Race να προχωρήσει σε έρευνα. Μέχρι στιγμής, λέει η Αθήνα, μπορεί μεν το Roots Race να έχει ποντίσει καλώδια, αλλά είναι τέτοια η συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή που δεν επιτρέπουν, λόγω των σόνερ, λόγω των μηχανών, λόγω διαφόρων καταστάσεων, να μπορεί να διεξαγάγει έρευνα το Roots Race. Άρα, σύμφωνα με την Αθήνα, εάν προβήσει οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση σε βάρος το Roots Race, ενδεχομένως η Τουρκία να θεωρηθεί ότι είναι η αμυνόμενη πλευρά και η Ελλάδα είναι η επιτιθέμενη. Γιατί ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες η Τουρκία? Ότι μην τολμήσετε να επιτεθείτε εναντίον πολιτικού πλοίου, όπως είναι το Roots Race. Mm-hmm. Δηλαδή, πλέει σε διεθνή ύδατα. Μπορεί μεν να είναι η φαλοκρηπίδα της Ελλάδος, αλλά είναι διεθνή ύδατα. Και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, τα πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους εκτείνονται στα 12 ναυτικά μίλια. Η φαλοκρηπίδα, που είναι ύψο φάκτο, δηλαδή αυτύπακτη, ή ΑΟΣ εκτείνονται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Σε αυτή την περιοχή των 200 ναυτικών μιλιών υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία, εκτός και αν ένα τρίτο κράτος, όπως είναι η Τουρκία, προχωρήσει σε ενέργειες χωρίς την άδεια του παράκτιου κράτους που έχει τα νόμιμα δικαιώματα. Από τη στιγμή, λέει η Αθήνα, που το συγκεκριμένο πλοίο δεν έχει προχωρήσει σε έρευνες, ενδεχομένως να μην θεωρείται ότι προχωρεί σε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των ειδικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, δηλαδή των συγκεκριμένων τομέων που με βάση την υφαλοκρηπίδα ή με βάση τα 200 ναυτικά μίλια της ΑΟΣ, η Ελλάδα θα μπορούσε νοητά να ασκήσει ή και πρακτικά στο πλαίσιο της υψηφάκτου. Δεν δημιουργούνται με όλα αυτά που μας περιγράφεις γκρίζες ζώνες, Γιάννο. Ακριβώς, διότι από την άλλη πλευρά η Τουρκία τι λέει? Η Τουρκία λέει ότι εγώ προχωρώ σε έρευνες, ασχέτως τι λέει η Ελλάδα, και ταυτοχρόνως υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πλοίων στην περιοχή. Άρα εγώ έχω την δύναμη, την ισχύ να ασκώ την εξουσία και επειδή ακριβώς έχω δίκιο, προχωρώ να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου μέσω της στρατιωτικής ισχύως. Η Ελλάδα μάλιστα, επειδή δεν πιστεύει όπως θα έπρεπε να πιστεύει σύμφωνα με την Τουρκία ότι δική της είναι η περιοχή, τότε δεν με διώχνει από τη συγκεκριμένη περιοχή. Μας. Πρέπει επιπροσθέτως να επισημάνουμε το εξής. Εάν δει κάποιος το χάρτη το συγκέντρωσης των δυνάμεων, θα διαπιστώσει, όπως λένε και στρατιωτικές πηγές, ότι η τουρκική πλευρά πάλι έχει προχωρήσει σε λάθος τακτική. Δηλαδή έχει συγκεντρώσει γύρω στα 7, με 8 αν δεν κάνω λάθος, πλοία στην περιοχή όπου θα διενεργεί το έρευνα προκειμένου να προβάλλει την ισχύ της. Ταυτοχρόνως στην περιοχή υπάρχει μόνο το κανάλι. Τα υπόλοιπα ελληνικά πλοία είναι διασπαρμένα. Συνεπώς, ακόμη και αν ισχυριστεί κάποιος ότι υπάρχει πολυπληθής υπερτερή σε αριθμό ο τουρκικός τόλος σε σχέση με τον κανάρι, τα 7 ή 8 τουρκικά πλοία που βρίσκονται πλησίον του είναι πολύ εύκολη στόχη για τον κανάρι. Δηλαδή, προτού βυθιστεί, για παράδειγμα, ο κανάρις, θα μπορεί να πάρει 3-4 τουρκικά πλοία μαζί του. Άρα η ελληνική, η στρατιωτική πολιτική ηγεσία είναι στημένη πολύ ορθά. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα για την Ελλάδα είναι εάν θα προχωρήσει σε πολεμικές συγκρούσεις ή όχι, και η απόφαση αυτή θα είναι πολιτική. Οι πολιτικές συγκρούσεις όμως, εάν διαχυθούν, φτάνουν μέχρι την Κύπρο, όπου στην Κύπρο βρίσκεται η αχίλλειος τέρνα του ελληνισμού. Και εδώ είναι το μεγάλο. Ακριβώς, μεταφέρουμε όλο το σκηνικό, διότι πολλοί κόσμος διερωτάται γιατί δεν βυθίζεται είτε το Roots Race, είτε ακόμη και ο τουρκικός τόλος που βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε διεθνή χωρικά ύδατα που επιβάλλεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Εάν προχωρήσει
Τώρα αλλάζει το σκηνικό. Αν προχωρήσει μέσα στην καθορισμένη ΑΟΣ, τότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει επιλογή για την Ελλάδα παρά μόνο να χτυπήσει. Και αυτό διότι από το 28 μεσημβρινό και προς την Κύπρο δεν έχει οριοθετήσει η Ελλάδα ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε έχει στείλει τις συντεταγμένες στα Ηνωμένα Έθνη για την υφαλοκρηπίδα της. Γιάννου Χαραλαμπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Η ηφαίστειο παραμένει βηρυτός.